Καλησπέρα και στους δύο, καλώς ορίσατε. Επιτρέψτε μου, κύριε Τσουακή, να ξεκινήσω με τον κύριο Πανόρκο για να ολοκληρώσω λίγο το ρεπορτάζ και να ρωτήσω, κύριε Πανόρκο, πρώτα πότε θα αποφασίσετε τα επόμενα σας βήματα. Εμείς, κύριε Τσουρούλη, είμαστε υπεύθυνες συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα αναμένουμε να πάρουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα τη μελετήσουμε λέξη προς λέξη. Είμαστε έναν κατεξοχήν τεχνικός οργανισμός και το 1.5 συν 2.5 κάνουν 3, δεν κάνουν ούτε 3,5 ούτε 4. Άρα θα δούμε ακριβώς τι γράφει και θα σας πούμε ακριβώς τι θα κάνουμε. 1.5 συν 2.5, 4 κάνουμε. 4. Ακριβώς. Έλεγα μήπως είναι διαφορετική εξουσία από αυτή. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Όχι. Ναι, απλά να επιστρέψω σε αυτό που ερωτώ, γιατί άκουσα τώρα τις δηλώσεις σας να κάνουν λόγο για δυναμικές κινητοποίησεις, έτσι. Κύριε Τσουρούλη, για μας είναι ξεκάθαρο ότι η Τρόικα δεν έχει αποποιηθεί της απέτησης της για αποκρατικοποίηση της αρχής ηλεκτρισμού και θα φανεί σύντομα πιο ελίτες αλήθειες προς τον κόσμο. Τώρα, μισό λεπτάκι. Προχθές από αυτό εδώ το στούντιο ο ίδιος ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που ψηφίζεται ή μάλλον που αποφασίστηκε σήμερα ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα έχει. Έλεγε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση και επιπλέον γίνεται και δεκτό το αίτημα της κυβέρνησης για να αφήσει εκτός διαπραγματευτικού πλαισίου αυτή την ιστορία με την ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ. Είναι θέμα χρόνου και δεν θα πάρει πολύ χρόνο για να φανεί ποιος. Εσείς είστε πεπισμένος για το αντίθετο. Να φανεί ποιος λέει τις αλήθειες. Ναι. Εδώ καταγραμμένο είναι ότι το πρώτο βήμα της αποκρατικοποίησης είναι ο διαχωρισμός της αρχής ηλεκτρισμού. Ναι. Και είναι ξεκάθαρο ότι είναι το πρώτο βήμα το οποίο γίνεται. Για ποια αρχή ηλεκτρισμού θα φύγει από την αποκρατικοποίηση ο Υπουργός? Αυτή την οποία καταργεί, η οποία θα είναι τελικά μια ταπέλα. Μιλάει για τις άλλες δύο αρχές ηλεκτρισμού οι οποίες θα δημιουργήσει. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνεται προσπάθεια παράκαψης του συντάγματος, ούτως ώστε η αρχή ηλεκτρισμού όταν πλέον με αυτές τις αποφάσεις διαχωριστεί να μπορεί να αποξενωθούν κομμάτια και είναι ήδη προκαθορισμένα μέσω των μελετών, γιατί τα πράγματα τα οποία το ίδιο το Υπουργείο έχει προωθήσει εδώ και χρόνια. Ναι, γιατί πρέπει η αρχή ηλεκτρισμού να τα κάνει όλα? Πες στον κόσμο για να σας ακούσει. Γιατί θα πρέπει και να παράγει και να διαθέτει ηλεκτρισμό? Τι θα κάνει η αρχή ηλεκτρισμού? Να παράγει. Εντάξει, ο ένας που παράγει σήμερα τι κάνει το προϊόν? Γιατί θα πρέπει να έχει και το δίκτυο? Το δίκτυο ναι. Είναι εθνικά κατοχυρωμένο σε όλες τις χώρες. Και γιατί θα πρέπει να το διαθέτει κιόλας? Το δίκτυο. Όχι, να έχει το δίκτυο και να βάζει και το πού θα το διαθέτει αυτό. Το δίκτυο. Όχι, το ηλεκτρικό ρεύμα παράγει. Ναι. Ο ηλεκτρισμός, η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει μπορεί να παράξει και μέσω του δικτύου της αρχής ηλεκτρισμού με διαφανείς λογαριασμού, με αυστηρή ρύθμιση να μπορεί να το διαθέσει σε οποιοδήποτε καταναλωτή. Νομίζω ξανακάμε αυτή τη συζήτηση. Του υφιστάμενου δικτύου και μπορεί να υπάρξει το δεύτερο δίκτυο. Ένα θα είναι το δίκτυο. Και είναι τέλειο το δίκτυο το οποίο διαθέτουμε σήμερα. Και να σας πω τι προβλέπουν για το δίκτυο, για να το γνωρίζετε γι' αυτό. Όχι. Προβλέπετε να γίνει επένδυση από ταμεία, επενδυτικά ταμεία, γιατί είναι χαμηλού ρίσκου. Δηλαδή, φτάσαμε στην Κύπρο να συζητούμε ότι θα πουλήσουμε και το δίκτυο. Πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Τώρα, η εργοδοτική πλευρά, ή μάλλον όχι η εργοδοτική πλευρά, η επιχείρηση καλύτερα, πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό που συμβαίνει? Κύριε Τσουρούλη, καταρχάς εμείς να πούμε ότι διαφωνούμε με την απόφαση της κυβέρνησης ότι έχει εξαιρέσει από την όλη διαδικασία την αποκρατικοποίηση. Διότι η απόφαση η σημερινή. Εσείς την θέλατε να είναι? Εμείς θέλουμε να προχωρήσει σε αποκρατικοποίηση σε κάποια φάση η αρχή ηλεκτρισμού και ναι. Οι μη κρατικοί οργανισμοί. Ναι. Αλλά παρά τα αυτά έχει γίνει το πρώτο βήμα σήμερα. Ο διαχωρισμός, όπως πολύ σωστά ρωτούσατε, των δύο βασικών δραστηριοτήτων της αρχής ηλεκτρισμού. Άρα, παρόλο που ξεκινάτε από διαφορετική αφετηρία. Λέτε στην ουσία αυτό που λέει και ο κύριος Πανόρκος, ότι αυτό είναι μια και καλυμμένη αποκρατικοποίηση. Εγώ δεν ξέρω αν είναι και καλυμμένη. Εμάς οι θέσεις μας είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν σε αποκρατικοποίηση οι μη κρατικοί οργανισμοί. Ναι. Αυτό που εμείς λέμε σήμερα, ότι ως πρώτο βήμα αυτό που έχει γίνει, είναι ότι διαχωρίζεται η αρχή ηλεκτρισμού σε δύο διαφορετικές οντότητες και έχει τον λόγο του που γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε να το εξηγήσουμε πολύ απλά, γιατί και ο κόσμος που μας παρακολουθεί είναι, να μπορεί να μας καταλαβαίνει. Ο οργανισμός σήμερα είναι συνολικός και ξεκινά από τη στιγμή της παραγωγής μέχρι την πώληση. Ναι. Αυτό το πράγμα προϋποθέτει, αν θέλετε, τρία στάδια. Παραγωγή, μεταφορά του ρεύματος μέσω του δικτύου και πώληση των τελευταίων καταναλωτή. Από τη στιγμή που όλα ανήκουν στον ίδιο οργανισμό, ο οργανισμός αυτός και δεν υπάρχει σωστή και ξεκάθαρη διαφάνεια στο πώς κοστολογείται το κάθε κομμάτι, έχει τη δυνατότητα πλέον να παίζει μεταξύ αυτών των δύο βασικών πυλώνων για να εξωτερώνει οποιοδήποτε ανταγωνιστή. Με τον διαχωρισμό τον ιδιοκτησιακό, που πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι έχει χωρίσει την εταιρεία σε δύο, παραμένουν κρατικές εταιρείες, όλα τα κεκτημένα και τα δικαιώματα τους είναι διασφαλισμένα. Άρα μου λέτε ότι δεν προτίθεται να πουλήσει τα σημικά της οικογένειας δια αυτής της φόρμουλας η κυβέρνηση. Όχι. Προσπαθεί να φέρει περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο. Τα διαχωρίζει, αλλά παραμένουν στην κυριότητά της. Μα είναι 100% ξεκάθαρο ότι είναι δύο κρατικές εταιρείες που δημιουργούνται. Η παραγωγή και η μεταφορά διανομή. Ναι. Άρα είναι κρατικές εταιρείες. Τα δικαιώματα, όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων παραμένουν πλήρως διασφαλισμένα. Παραμένουν δημόσιοι ή μη κρατικοί υπάλληλοι, αν θέλετε. Απλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Τι κοστίζει το δίκτυο για να μεταφέρω το ρεύμα, ούτως ώστε όταν θα ανοίξει το κεφάλαιο ανταγωνισμός. Και το σπάσιμο σε τρεις δημόσιες εταιρείες, λέτε, προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια. Δύο γίνεται. Ναι, προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ακριβώς, διότι έχει κοστολόγιο ξεχωριστό πλέον η παραγωγή και πρέπει να πει: εμένα μου στοιχίζει χ να το παράξω, ναι, και στοιχίζει χ για να το μεταφέρεις. Το ψ για να το μεταφέρεις. Το ψ που θα μεταφέρετε θα είναι η ίδια τιμή για οποιοδήποτε άλλον παραγωγό, όπως θα πληρώνει ο α παραγωγός. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Άρα η ΑΗΚ πλέον, επειδή δεν έχει ολοκληρωμένη συνολική διαχείριση του κόσμου. Και εσείς από αυτό που περιγράφετε, τι θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί και στους ιδιώτες? Παραγωγή. Το δίκτυο σίγουρα δεν μπορεί να δοθεί σε ιδιώτες. Το δίκτυο είναι. Αλλά η παραγωγή λέτε να ιδιωτικοποιηθεί. Η παραγωγή... Και αυτό δεν είναι εθνικός πλούτος. Μα όταν λέμε να ιδιωτικοποιηθεί, όπως ξεκινάει η απόφαση αυτή τη στιγμή, παραμένει η ΑΗΚ ως κρατικός οργανισμός και συνεχίζει να παράγει. Και απλά θα υπάρχει δυνατότητα να μπουν δεύτεροι. Ναι. Τρίτος παραγωγός με. Άρα ψηλότερο... σας επιβεβαιώνει ο κ. Σακής αυτά τα οποία λέμε εμείς και βλέπουμε εμείς. Ότι ναι, ο διαχωρισμός γίνεται, η αδιωτικοποιητή, η αρχή. Εγώ λέω ότι ο διαχωρισμός αυτή τη στιγμή γίνεται για να δοθεί δυνατότητα σε ανταγωνιστές στο κομμάτι παραγωγής. Ναι. Πέρα όμως από τις ταμπέλες, αν θέλετε, ή από τις επικεφαλίδες, επί της ουσίας αυτού που περιέγραψε ο κ. Σακής, πού διαφωνείτε εσείς? Εμείς διαφωνούμε κάθετα, γιατί η αρχή ηλεκτρισμού εργάζεται σωστά αυτή τη στιγμή. Και οι χρεώσεις είναι σωστά, είναι ρυθμισμένες. Καλά, αυτό το λέτε. Αυστηρά. Όχι, δεν το λέμε. Αυτό το λέτε εσείς. Γιατί το λέμε εμείς? Ψάξουν κάποιους αριθμούς. Υπάρχουν θεσμοί σε αυτόν τον κράτο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανταγωνιστές σε ΑΗΚ αυτή την ώρα, αυτό δείχνει. Ποιος σας είπε? Αυτή τη στιγμή η αρχή ηλεκτρισμού τα τελευταία 2 χρόνια έχει βοηθήσει να μπουν 8 διάσπαρτοι θεωρητικά ανταγωνιστές μας. 8.000 διάσπαρτοι, τους έχει ενώσει στο δίκτυο και είναι και οι πρώτοι που εισπράττουν και πληρώνονται. Όταν εμείς δεν είχαμε μετά την καταστροφή του Μαρή, εμείς δεν εστερήσαμε τα εισοδήματα στους ιδιώτες. Η αλήθεια πια είναι, κύριε Τσουρούλη, όχι τα συστήματα. Και η αρχή ηλεκτρισμού είναι αυστηρά ελεγχόμενη και από τη ρυθμιστική αρχή, εργάζεται ο ανεξάρτητος διαχειριστής των δικτύων και έχει επιπλέον τον έλεγχο της δημοκρατίας, Βουλής, Γενικού Ελεκτή. Αν θέλουμε να το πάρουμε στο ιδιωτικό λιγοπόλιο, που τότε δεν θα μπορεί κάποιο να το ελέγξει, να αλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας και ο κύριος Τσακή να αλογιστεί τις ευθύνες του έναντι των μελών του. Τι ρέμα θα πληρώνουν, και να μην νοιάζεται μόνο για τους 3-4 που πιθανόν, αν είναι και μέλη του, που θα θέλουν να επενδύσουν στον ηλεκτρισμό. Θα έλεγα ότι αυτούς προασπίζεται. Προασπίζεται τα μέλη του ηλεκτρικού. Λέμε ότι με τη στάση μας προασπίζουμε και τα συμφέροντα των μελών. Από την άλλη, ξέρετε, υπάρχει αυτή η μία και μοναδική ερώτηση. Ποιος κυβερνά τον τόπο? Ποιος κυβερνά τον τόπο? Ναι. Η κυβέρνηση που έχουμε εκλέξει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν παίρνει μια συγκεκριμένη απόφαση. Θα την σεβαστούν οι συντεχνίες, οι εργαζόμενοι, οι φορείς? Κύριε... ή θα παραλύσει τώρα η οικονομία για ένα δίμηνο Τσουρούλη, ή για ένα μήνα? Ένας τόπος εύνομα και δημοκρατικά ευνοούμενος, υπάρχουν πολλοί θεσμοί και διάφοροι θεσμοί. Και το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό. Όχι, ας την απεργία. Υπάρχει νομοθετική εξουσία, δικαστική εξουσία, υπάρχει σύνταγμα που πρέπει κάποιον να το σέβεται. Την εκτελεστική εξουσία την ασκεί η κυβέρνηση. Την εκτελεστική εξουσία κανένα δεν το απαγορεύεται. Αλλά θα είναι, πρέπει να είναι σύμφωνα μέσα στα πλαίσια και του συντάγματος. Αντισυνταγματικό είναι αυτό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση, λέτε? Για μας, ναι. Ο διαχωρισμός της αρχής ηλεκτρισμού είναι αντισυνταγματικός. Ναι. Και θα το δούμε στην πράξη. Θα πάτε και στο ανώτατο δηλαδή? Βεβαίως θα το. Θα προσήγετε στο ανώτατο? Βεβαίως θα το. Είναι λυμένη απόφαση αυτό? Θεωρώ αυτονόητο ότι θα το κάνω. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Τσουακή, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι αντισυνταγματικό ή όχι. Αυτό που λέω εγώ είναι το εξής. Οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ και σε οποιοδήποτε μη κρατικό οργανισμό έχουν σίγουρα δικαίωμα να έχουν μια άποψη γύρω από τον οργανισμό που εργάζονται. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες δυστυχώς υπερβαίνει αυτού του σημείου. Είναι ένα θέμα να δηλαδή, τι έχει υπερβεί. Ναι, να εξηγήσω. Είναι ένα θέμα να έχεις μια άποψη, να την πεις, να συζητηθεί. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στο οποίο. Σας ενοχλεί να συζητηθούν δημόσια οι θέσεις οι δικές μας. Γιατί είπατε τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Αν απεργήσετε, λέω ότι έχετε πει. Όταν θα απεργήσουμε, κύριε Τσουρούλη, να έρθετε να μας κρίνετε για τις απεργίες μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Αν θα μας κρίνετε και για τον λόγο τον οποίο εκφράζουμε προς τα έξω, σας λέω ότι δεν είστε σήμερα έχουμε εδώ. Αναφέρω το δικαίωμα. Δια της παρουσίας σας εδώ δεν ισχύει αυτό που λέτε. Μα κύριε Πανόρκο, αλλά είπε ο κύριος Τσουακής. Άστε να δούμε τι εννοεί. Δεν είναι αυτό που λέω. Εγώ λέω ότι έχετε κάθε δικαίωμα να πείτε την άποψή σας. Την έχετε πει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον Υπουργό. Έχει ακουστεί. Υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και όπως είπε και ο κύριος Τσουρούλης, μια κυβέρνηση η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης ως κράτος αυτού του οργανισμού που παίρνει την τελική απόφαση. Όποιος δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση έχει δικαίωμα να παίρνει τα μέτρα που προτίθεται να πάρει κάποιο, αυτή η υπαλλήλη της ΑΗΚ. Δηλαδή και εμείς όταν πάμε στη Βουλή πολλές φορές για νομοθεσίες παίρνονται αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούμε. Αυτό σημαίνει ότι νομιμοποιούμαστε, να αντιδρούμε, να μην εφαρμόζουμε τους νόμους, να κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε για να ανατραπούν αυτές οι αποφάσεις. Το λέω αυτό το πράγμα διότι εσείς δεν δέχεστε. Ποιος σας είπε ότι δεν δεχόμαστε, γιατί βγήκετε σήμερα εσείς να μας κατακεραυνώσετε ή να μας καταδικάσετε, όταν δεν έχετε παρακολουθήσει τη δραστηριότητα μας. Τις θέσεις μας τις έχουμε εκφράσει δημόσια. Εδώ υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον οποίο όσα έχουμε συμφωνήσει τα τηρούμε πιστά. Ας αναλογιστεί ο ίδιος ο Πρόεδρος, εάν ο Υπουργός του και λειτουργεί. Μισό λεπτάκι. Μέχρι το Σάββατο που κάνατε την συγκεκριμένη κουβέντα, σας άκουγα να λέτε και μπορούσε να λεχθεί ως επιχείρημα ότι ο Υπουργός ήταν σε αντίθεση ή σε αντίφαση με ό,τι εξέφραζε ο Πρόεδρος. Από τη στιγμή όμως που σήμερα μπήκανε πάνω στο Υπουργικό Συμβούλιο, άκουσε ο Πρόεδρος αυτά που του είπε ο Υπουργός του και βγήκαν έξω με μια απόφαση. Ο τελικός χειριστής πια δεν είναι ο Υπουργός Εμπορίου. Θα δούμε τι... Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα δούμε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλά, μα είναι ποτέ δυνατόν να ανακοινώθηκαν αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί ο Πρόεδρος. Μα υπήρξε δήλωση του κυβερνήτου. Μα δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση. Πρόεδρος κυβέρνησης είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Τη δική του απόφαση ανακοίνωσε σήμερα. Έχετε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με συγχωρείτε. Την έχετε. Μα λέμε, μεταφέρθηκε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Να τη δούμε. Να τη μελετήσουμε ή να τη σχολιάσουμε. Ωραία. Άρα αυτό που λέμε εμείς, κύριε Τσουρούλη, είναι ότι πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις πλέον πρέπει να υλοποιηθούν. Τώρα, εάν οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ θέλουν να κάνουν απεργία, είναι δικαίωμα τους να κάνουν απεργία. Ναι. Αυτό που εμείς λέμε ότι δεν έχουν δικαίωμα μέσα από την απεργία να καθυλώσουν ολόκληρη τη χώρα, να ταλαιπωρήσουν κόσμο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουν στα άκρα και να ταλαιπωρήσουν κόσμο, να κόψουν ρεύμα ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Να κάνουν, αν θέλουν, τη διαμαρτυρία τους. Πάντως, οφείλω να είμαι δίκαιος. Ο κ. Πανόρκο σήμερα απόψε δεν πρόταξε την απεργία. Θα έλεγα και εγώ ότι αυτό έχει συμβεί και ελπίζουμε να κρατήσουν σε αυτή τη γραμμή. Ναι. Ευχαριστώ πάρα